Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι του κύριου Καπετανίδη. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Και βλέπουμε τον ντεκόρ εδώ. Το ντεκόρ δεν είναι ντεκόρ, ο Μπάτσι. Μπάτσι. Ναι. Είναι ο γιος μου. Πόσο χρόνο, πότε τον κάνατε? Τώρα 15 Οκτωβρίου έχει γενέθλια. Κύριε Καπετανίδη, χαίρομαι που πρώτη φορά σας πιάνω συνέντευξη. Α, ναι. 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 Μίλησαν ποτέ? Όχι. Πώς είχατε την εντύπωση ότι είχαμε μιλήσει? Όχι, όλοι αυτοί την εντύπωση έχουν. Αν δεν σε βλέπω πολύ στην τηλεόραση τότε. Να σας ρωτήσω κάτι. Για πες. Εδώ είναι το από... πώς το λένε? Το ησυχαστήριο σας. Το σπίτι μου. Το σπίτι σας. Ναι. Μόνο σας μένετε σε αυτό το σπίτι? Ολομόναχος. Δεν είναι πολύ μεγάλο για ένα άτομο? Γιατί είναι μεγάλο? Μια γωνία είμαστε. Μια γωνία είμαστε. Καλά, το υπόλοιπο είναι πίσω από την κάμερα. Δεν είναι μεγάλο, μια χαρά είναι για ένα άτομο. Ναι. We made tracks to the Mandalay Bay. Το καλοκαίρι μας πέρασαμε. Ωραία, και καλά και κακά. Θέλω τα κακά να μου πει. Α, γιατί? Τα καλά είναι μπάνια. Συγγνώμη, εμείς δεν είσαι κίτρινος. Είμαι μαύρος. Α, okay. Τα κακά όχι, είχα ένα πρόβλημα με το μπάτσι, το τζίμπισε σφίγγα. Μην γελάς, παιδί μου. Το τζίμπισε σφίγγα πρίστηκε, είπα αλλεργικό σοκ και τον έτρεχα για να τον προλάβω. Καλοκαιράκι, με ποιους κάνατε διακοπές? Μόνος? Όχι μόνος, μπορεί κάποιος να κάνει μόνος διακοπές? Ναι, αν θέλει να ησυχάσει. Α, ναι. Όχι, έκανα με πολλούς καλούς μου φίλους. Ανάμεσα σε αυτούς και είναι και η Δέσποινα. Ναι. Τώρα δεν είναι κάτι κρυφό, ναι, εντάξει. Είστε φίλοι. Okay, ναι, είμαστε μαζί στην Μύκονο. Και τυχαία συναντήσαμε τον κύριο Κωστόπουλο. Α, οργανωμένο το έγκλημα? Όχι, δεν ήταν οργανωμένο. Γιατί? Τώρα... Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο στη Μύκονο. Έχετε σπίτι εκεί? Όχι, δεν έχω σπίτι. Δεν έχω. Όχι, να με φιλοξενούσατε. Όχι. Πολύ ευχαριστώ, νοικιάζω. Παντού διάβαζα, ο Κώστας Καπετανίδης είναι ο μοναδικός από τους τρεις πρώτους κριτές, τους αρχικούς, που θα συνεχίσουν για το Greek Idol. Εγώ δεν το διάβασα, εσύ που το διάβασα αυτό? Μην λέμε ονόματα τώρα, το διάβασα. Δεν το έβλεπα εγώ αυτό, δεν είδα. Απλώς ήξερα για τα δύο άλλα παιδιά, για τη Μάρου και για τον Δημήτρη. Ωραία, πώς το σχολιάζετε που τους είπαν ότι δεν θα συνεχίσουν? Δεν τους είπαν, και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς, γιατί και ο Δημήτρης το σκεφτόταν αυτόν τον καιρό και η Μάρου θέλει να κάνει μουσική για μια ταινία. Σηκώστε το, δεν μας πειράζει. Α, δεν μου αρέσει. Είναι από τον Αλφα. Α, καλά, κλείστο. Πώς βλέπεις εσένα που θα συνεχίσεις? Ποιος είπε θα συνεχίσω? Εγώ αυτά που διάβαζα λέω. Εγώ ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Ο Αλφα τι σου έχει? Τίποτα ακόμα. Δεν έχει όμως αρνητική απόψη, πώς το λένε, μια αυτό. Ναι, όχι, δεν έχουμε πει ακόμα, δεν μιλήσαμε ακόμα για την εκπομπή. Κώστας Καπετανίδης, Μάρο Θεοδωράκη, Δημήτρης Κοντόπουλος και Πέτρος Κωστόπουλος. Εγώ είμαι ο Αλφα, ας πούμε, και λέω, κύριε Καπετανίδη, Κώστα, θέλουμε να συνεχίσεις για τον Greek Idol 2. Η απάντηση ποια θα? Ρωτάς τη δική μου αν θέλω να συνεχίσω. Πέρασα καλά. Όχι πάντοτε, αλλά εντάξει, θα ήθελα να το ξανακάνω. Πιάνομαι τώρα το όχι πάντοτε. Ναι. Πού δεν πέρασατε καλά? Α, σταμάτη. Είπες δεν είσαι κίτρινος. Το ήθελα. Ναι, αλλά όλα αυτά βγήκαν στον αέρα. Ας πούμε με τον Κωστόπουλο, τον Πέτρο που μαλώνατε, κάνατε τις προστριβές σας. Αυτό γίνεται γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο καθένας έχει διαφορετική προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Οπότε αναγκαστικά φαντάζομαι και εσύ με τους φίλους σου δεν συμφωνείς σε όλα. Κάπου διαφωνείς. Σαν χαρακτήρας είσαι πιο χαμηλών τόνων. Ναι. Γιατί πού άλλο είμαι, δεν είμαι χαμηλών τόνων. Στην τηλεόραση φάνηκες ότι θα πω τη γνώμη μου και αν γουστάρετε. Όχι αν γουστάρετε. Θα πω τη γνώμη μου κι εγώ. Όπως λέτε κι εσείς, έχω κι εγώ όλο το δικαίωμα να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Με τη Ρούλα ποια η σχέση? Καλή, πολύ καλή. Ούτε αυτό φάνηκε.
Τι εννοείς δηλαδή, τι μας έρθει να σκοτωνόμαστε. Μαλώνατε ακόμα τι και... Μαλώναμε, συνέχιζε, την έλεγα πόσο όμορφη είναι και πόσο όμορφη. Ναι, και τα άλλα δε, ακόμα μια συνέντευξη που έδωσες. Τι συνέντευξη. Στο Hello. Που έλεγες πάλι για την Ρούλα, διάφορα.